Santa Trinitate, Fia de Quirimador, Diete Universidia de Duranor, e a Tia Mestre Sam Santa Dictiatus de Evolução, a Cupro Forisepia aqui de Atos de Adelfus, Tony Acaba, Tony Atos de Vedeu, que Tony Ani Tona del Conto, que Timás Santa Dictiatus Mestres do Pio, mas e metam batera dos Tons de Vedeu, que dos Cades Secondatus, que a Tia Mestre, Άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τον και τους ακολούθησαν και οι τέσσερις ψαράδες άφησαν αμέσως στα πάντα. Πώς η προθυμία και αυταπάντηση έδειξαν στην πίστη του Χριστού, πώς η πίστη και η υπακοή δεν ανέβαλαν την απόφασή τους για άλλη φορά, δεν ζήτησαν προθεσμία για να δώσουν κάποια απάντηση, δεν σκέφτηκαν να πάνε πρώτα στα σπίτια τους και να ζητήσουν με τους δικούς τους. Άφησαν και τους γονείς τους και ό,τι άλλο είχαν. Τα πλοία και τα δίκτυά τους ήταν όλη τους περιουσία και την αφήνουν, μένουν χωρίς τίποτε. Αυτοί και ο Χριστός και τον ακολουθούν και γίνονται μόνιμοι μαθητές τους, αποφασισμένοι να ακολουθήσουν τον Κύριο όπου τους καλέσει. Εμείς άραγε δείχνουμε τέτοια αυταπάνηση και προθυμία στο θέλημα του Θεού. Βέβαια ο Κύριος δεν κάνει σε όλους εμάς τέτοια μεγάλη δική κρίση. Δεν ζητά από όλους μας να εγκαταλείψουμε τα πάντα και να τον ακολουθήσουμε, αλλά ζητά να εγκαταλείψουμε τα πάθη μας, το αμαρτωλό θέλημά μας και κάνει στον καθένα μας πολλές κρίσεις για μετάνοια, για υγειασμό, για τη σωτηρία μας. Μας καλεί με τη φωνή του Πνευματικού μας, της Αγίας Γραφής των Πνευματικών Ανθρώπων, αλλά και με τη φωνή γεγονόντων. Μας ζητά να κόψουμε κάποιο λατωμά μας, να καλλιεργήσουμε κάποια αρετή, να κάνουμε έργα αγάπης, να προσφέρουμε το χάρισμά μας στο έργο της Εκκλησίας μας. Για παράδειγμα, πηγαίνουμε στο πνευματικό μας και μας δίνει οδηγίες πνευματικής ζωής. Τις αποδεχόμαστε χωρίς αντίρρηση και αντίδραση. Έχουμε την προθυμία να υπακούσουμε αμέσως και να αγωνιστούμε να διορθώσουμε την πορεία μας. Είναι φοβερό να μας καλεί ο ίδιος ο Θεός στο θέλημά Του και εμείς να αρνούμαστε και να κάνουμε ευκαιρίες μετανοίας και αγιασμού. Ευκαιρίες που ίσως δεν θα μας δώσουν ποτέ άλλοτε. Ας μάθουμε λοιπόν να ανταποκρινόμαστε αμέσως στα κελέσματα της φωνής του Κυρίου, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Στη συνέχεια ο Άγιος Ευαγγελιστής Μανθαίος παρουσιάζει τη δημόσια δράση του Κυρίου στην Γαλιλαία. Λέει ότι ο Ιησούς περιόδευε την Γαλιλαία, διδάσκοντας συναγωγές όπου κάθε Σάββατο μαζεύονταν οι Ιουδαίοι για να ακούσουν την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και να προσευχηθούν. Θεράπευε τα πλήθη του λαού από κάθε είδους ασθένεια και κήρυτε το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Ποια όμως είναι αυτή η Βασιλεία στην οποία καλούσε ο Κύριος? Οι Ιουδαίοι ασφαλώς περίμεναν μια εγκόσμια βασιλεία εντελώς διαφορετική από αυτή που κήρυτε ο Κύριος. Διότι ο Κύριος έγινε άνθρωπος για να εκαθιδρύσει μια άλλη πνευματική παγκόσμια βασιλεία, όχι σε κράτη και σε παραλάτια, αλλά στις ψυχές των ανθρώπων. Η βασιλεία του δεν είναι του κόσμου τούτου, και αυτός δεν είναι βασιλεύς κρατών αλλά καρδιών, που θα κατοικτήσει τους ανθρώπους, όχι με πολέμους αλλά με την αγάπη. Ο Κύριος λοιπόν καλεί σε μια βασιλεία συγκρίτων, ανώτερη από αυτή που περίμεναν οι Ιουδαίοι, μια βασιλεία τελεύτητη, μια βασιλεία που ξεκινάει από τη γη με την Εκκλησία Του και θα συνεχιστεί στον ουρανό. Μια βασιλεία στην οποία δεν κυριαρχεί το μίσος, αλλά η αγάπη, δεν θα κυριαρχήσει το σκοτάδι της απιστίας, αλλά το φως της πίστεως.
minha vasilia, sinopia, casse politi, sa polombania, partiti, zoiti, sia cari, che pirota, che sa gevete, te percosmi, agasati, e mi sarage, catanume, to pneumatico, nafton, caractira, is vasilia, seu, jumet, nemiria, tu vasilia, sati, verbe, anicome, si vasilia, tu seu, sin ecclesia tu, είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε μοιρωθεί με το βασιλικό χρήσμα, εσωτερικά όμως η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, τη ζούμε ως εμπειρία, την προσδοκούμε ως το μεγαλύτερο όραμα της ζωής μας. Αν πραγματικά θέλουμε να ζούμε μέσα μας την Βασιλεία του Θεού, αν αναγνωρίζουμε τον Κύριό μας ως παντοτινό βασιλέο μας, θα πρέπει να κάνουμε και κυβερνήτη τη ζωή μας. Αυτός να κυβερνά τις αισθήσεις μας, τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, ολόκληρη τη ζωή μας. Να μην σέρνουμε τα πόδια μας στο χώμα κυριευμένοι από τα πάθη και από τις αμαρτωλές επιθυμίες, αλλά να ανεβαίνουμε διαρκώς ψηλότερα προς τους ουρανούς, προς την Άνω Ιερουσαλήμ, προς την Βασιλεία του Θεού. Είπαμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανύεσιμον, είπαμεν. Κύριε Λέησον.